πολύ ωραίο επεισόδιο το χθεσινό, αλλά και συγκινητικό, Μαρία μου, έτσι δεν είναι? Πολύ κλάμα. Πάρα πολύ κλάμα και δεν είχε φανεί και όλο το τι κλάμα έπεσε. Κάθε δευτερόλεπτο κλαίγαμε. Ήμασταν χάλια. Η μαμά σου τι σου είπε που περίμενες να έρθει εκείνη και ξαφνικά είδες τον παπά σου? Ήταν αρκετά fail. Μου δει, είχα τόσο άγχος αυτή τη στιγμή. Δεν σκέφτηκα. Λέω τώρα κάποιον θα πω, κάποιον πρέπει να πω. Λέω, πού ήρθε η μαμά μου, είπε ότι η μαμά μου. Αλλά και τον μπαμ μου δεν έχω αδυναμία. Α, εντάξει. Μπαμπά με βλέπεις, μη πιστεύεις κάτι άλλο. Μπορείς έχουν λέει αδυναμία στο μπαμπά. Και στους δύο. Α, και στους δύο. Βλέπει η μαμά μου τώρα. Μαράκι, ήσουν και αρκετές φορές υποψήφια για αποχώρηση. Σώθηκες. Έκανες μια μεγάλη διαδρομή στο GNTM. Έφτασες στο τραπέζι του Breakfast at Star. Ας δούμε όμως τι έγινε χθες, Τάσο. Ναι, να δούμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο το χθεσινό επεισόδιο. Γιατί είχαμε μια πολύ συγκινητική δοκιμασία, παιδιά. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα. Και νομίζω συγκινηθήκανε και όλοι όσοι το βλέπαν. Τα παιδιά συνάντησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στην φωτογράφηση. Και είχαμε και μια αποκάλυψη, παιδιά. Όλοι αναρωτιούνται σε όλα αυτά τα επεισόδια. Υπάρχουν ζευγάρια, δεν υπάρχουν ζευγάρια. Παιδιά, μη σκάτε. Είδα εκεί πέρα κυβέλη, τους δίνει όλους. Δώσε ένα λεμόνι στον πιο ξινό συμπαίχτη σου. Δεν μου φέρεις και ένα ποτήρακι νερό, ρε. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, αλλά έχασες τη θέση σου. Έχασες τη θέση σου και το δίνω στην κυβέλη. Ήταν τόσο περίεργο, καθόταν και δίπλα μου η καημένη που νιώσα εγώ απ' για αυτήν. Ήταν πολύ περίεργο. Υπάρχουν ζευγάρια στο σπίτι? Υπάρχουν. Υπάρχουν ζευγάρια στο σπίτι, είπα αλήθεια. Απάντησες, νομίζω. Είπα ότι υπάρχουνε. Ναι. Τα ζευγάρια στο οποίο αναφέρεται η Όλγα είναι η Όλγα Κωνσταντινός και το άλλο ζευγάρι, η Ειρήνη και ο Ναπολέων. Όλγα μου, θέλουμε για αρχή ένα όνομα το οποίο θα λάβει το δισαβαντάζ. Θα το πάρει η Κιβέλη. Θέλω να μου κάνουν ψυχολογικό πόλεμο, θέλω να μου κάνουν σπάσιμο νεύρων. Μέχρι στιγμής δεν το πετυχαίνουν, μπορώ να πω. Είμαι ακόμα πάρα πολύ ψύχρεμη και ετοιμοπόλεμη. Ειρήνη, το να πετάς από δύο πίσω δεν είναι ωραίο. Και το πώς κάνω δοκιμασία. Κοιτάω και βλέπω. Μαμά! Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Γιατί πάει με τον Λεωτά. Δεν κάνεις αυτό. Φυσικά, φυσιολογικές κινήσεις. Δεν το πιστεύω. Μόλις πήρα χαμπάρι ότι στέκεται μπροστά μου, αναρωτιόμουν, είναι η μάνα μου τώρα, δεν είναι η μάνα μου. Αγάπη μου, γλυκέ μου. Έλα, μωρέ. Κοίτα, δεν μπορώ. Μην κλαις, αγάπη μου, μην κλαις. Είσαι υπέροχος. Είσαι ένας κούκλος, το ξέρει. Μου έλειψες. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Απολέοντα να σπάει. Επιτέλους. Μου βγαίνει όλο πάρα πολύ έντονο από μέσα, δηλαδή... Δεν έχει ξανατύχει αυτό εδώ. Βασικά παίζει να μην έχει ξανατύχει και ποτέ. Εσύ τι έχεις, το μολύβι, Μάρτζι? Μπράβο, να το προσέξεις λίγο το μολύβι, γιατί είναι λίγο άχαρο. Τρόμαξα πάρα πολύ. Τι να κάνω, ρε παιδιά, πρέπει και εγώ κάτι να πω. Δεν πρέπει να μιλήσω κάποιον, να μιλάω με την Μάρτζι. Η Μάρτζι πάντα με κρατάει σε γρήγορση, συνέχεια συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλή παρέα, με αγαπάει πολύ και την αγαπώ. Κολυτούλα. Τεχνικά μιλώντας, αν βάλεις το φάκελο εκεί, αλλάζεις το φωτισμό στο πρόσωπό σου, καίγεσαι. Okay. Πρες άλλη θέση στο φάκελο. Συνέχισε! Συνέχισε! 1,5 λεπτό! Παθαίνω ένα μικρό σοκ αρχικά. Χάρηκα απίστευτα και απλώς έλεγα στο αυτό μου, μην κλάψουμε για να τελειώσει το σετ. Παιδιά, το θυμόσαστε το Φίλιππο, καλή, έτσι. Ναι. Από πέρυσι είχε φτάσει και στο bootcamp και είχε κοπεί στο Green Mile. Είπες μπομπάστης. Μπομπάστης. Ναι, ναι. Μαρία, πού θα ήθελες να στείλεις το μήνυμα? Στη μαμά μου. Μαρία, κούκλα μου. Πριν τα πήγαινε καλά και τώρα μπλόκαρε. Κούκλα μου, όμορφη. Ευχαριστώ. Να σου πω, πρόσεξε λίγο στην εκτέλεση, κατά τα άλλα είναι εξαιρετική ιδέα. Τηλιανέ, ναι. Τρέχουμε προς τα πάνω. Οκ. Okay. Πάρ' το γράμμα, συνέχισε! Το γράμμα, έχει το γράμμα, συνέχισε! Έλα. Δεν το πιστεύω, συνέχισε!
το περίμενες, α. Πώς... Να μας ήρθες, ρε. Πώς ευχαριστήκες εσύ, ρε. Πέραμε από Κύπρο. Ευχαριστήκα πότε. Πότε, χτες, την νύχτα. Είδες, α. Με θυμίσαμε σε πολλά και εγώ και η μάμα. Αυτό που κάνεις με τα χέρια είναι ωραίο πάντως. Αχ, να τη βγαίνει. Και εκεί που παλεύω με το τεράστιο γράμμα, βλέπω τη μαμάκα μου. Θα δώσω τόσα φιλάκια στον παπά σας, δεν ξέρω. Θέλω να σας κάνω περήφανος. Έλα, όχι εσύ να είσαι, για σένα, όχι για μας. Πέφτερα! Δεν ήταν αστείο, δεν έγραφε, δεν μας έγραφε. Δεν έγραφε, δεν Αχ, παιδιά, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή και τώρα που το ξαναβλέπω πάλι. Να, ένα χαρτομάτι στο παιδί. Αλήθεια δηλαδή. Πολύ κλάμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η πιο ωραία δοκιμασία που έχει γίνει μέχρι τώρα στο GNTM. Ήταν εντυπωσιακό το πώς αλλάξατε όλη όψη και συνεχίσατε να κάνετε τη φωτογράφηση αφού είχατε δει τους δικούς σας. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου εκείνη την ώρα που αντίκρισες τον πατέρα σου απέναντι? Καταρχάς, ήταν αυτή η φορά που έβλεπες ότι κανένας δεν είχε σε αυτό το πράγμα την ανεβριάσει με τον άλλον. Ήμασταν τόσο αγαπημένοι αυτή τη μέρα. Λέγαμε, γιατί μαλώνουμε. Και όταν είδα τον παπά μου, έτρεμα. Τα έχασε. Ήμουν έτοιμη να λιποθυμήσω. Ήμουν λίγο σε άλλο πλανήτη. Χάρηκα, συγκινήθηκα, ήταν όλα μαζί. Και το είδαμε σε όλα τα παιδιά. Την ώρα που κάνανε τη δοκιμασία και ξαφνικά εμφανιζόταν ο δικός τους άνθρωπος, κάνανε την κίνηση να πάω, αλλά έχω άλλο ένα λεπτό και ήταν σε μια φάση να τρέξω. Και ήταν τα τρία λεπτά που λες δεν τελειώνουν. Εσύ τώρα που πεις τη μαμά και ήρθε ο μπαμπάς. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι ξεκάθαρα. Ποια δεν θέλεις τη μαμά, μωρά. Τώρα, εγώ θέλω να κάνω και μια πιο δύσκολη ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις ότι σε χαντάκωσε ο πατέρας σου που ήρθε εκεί? Γιατί ήταν η φωτογραφία που αποχώρησες, ρε παιδί μου. Μήπως σε δυσκόλεψε το ότι υπήρχε εκεί? Η μαμά μου λέει ότι είναι γρουσούζης. Είμαι και εγώ γρουσούζης, οπότε ήμασταν και οι δυο. Ω, καλά θα πάει αυτό. Κάτι βγήκε λάθος. Αλλά αυτή τη μέρα δεν ήμουν καλά από το πρωί. Ένιωθα ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Ένιωθα ότι λίγο σαν να το άφησα, δεν ξέρω. Μέσα στο σπίτι έδειξες ότι είχες πολύ συναίσθημα. Να είχα. Δηλαδή ήσουν από τα κορίτσια που έκλαιγες πιο εύκολα. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή έδειξες και τον παπά. Εντάξει. Και παιδιά, η Μαρία είναι από τα παιδιά που ήταν. Είχε, ρε παιδί μου, καλές σχέσεις με όλους. Και ήταν ένα από τα πολύ αγαπητά παιδιά μέσα στο σπίτι. Το λένε και όλοι οι συμπαίκτες της όταν τους συνάντησα στο backstage μετά το χθεσινό πλατό. Πολύ κλάμα είχαμε και εκεί. Και η Μαρία μας αποκαλύπτει όλα ένα βασικό χαρακτηριστικό της, την καντεμιά της. Τα εξήγει όλα εδώ στο breakfast. Αυτό ήταν το πιο συναισθηματικά φορτισμένο πλατό του φετινού GNTM. Πάμε να δούμε τι έχουν να πούν οι 8 καλύτεροι Αλική Μαρία για την απόψηνή της αποχώρηση. Μαρία μου, πολύ κλάμα σήμερα. Πάρα πολύ κλάμα, δεν σταμάτησα να κλαίω. Κλαίω από τη μία, έκλαιγα από συγκίνηση. Για όλα αυτά που έχω περάσει, είναι πάρα πολλά. Από τις πιο όμορφες εμπειρίες, από την άλλη από στεναχώρια και απογοήτευση, γιατί ήθελα να φτάσω τελικό, δεν τα κατάφερα. Σήμερα δυστυχώς μπήκα με ένα vibe ότι φεύγω. Είμαι γνωστή καντέμα, μάντισα. Είμαι γνωστή, αλήθεια. Και λέω σήμερα στην αγάπη. Αγάπη, σήμερα θα αποχωρήσω. Μου λέει, δεν έχεις δει τη φωτογραφία σου, δεν έχεις δει κανένα. Τι είναι αυτό που λες? Το νιώθω, αλλά θα αποχωρήσω. Γιατί μου λες συνέχεια ότι είσαι καντέμα? Γιατί είμαι καντέμα. Πραγματικά, ρωτήστε όλα τα παιδιά για το τι είμαι. Γιατί είμαι καντέμα. Κόντεψα να χάσω το πόδι μου, κόντεψα να πνιγώ, κόντεψα να χάσω το ένα χεράκι μου. Πώς τα άπατες όλα αυτά? Κάμερες, δεν άντυχαν ήχοι. Είχα φέρει την καταστροφή του GNTM. Τα φώτα. Οπότε, σε όποιον ευχηθώ, καλή τύχη να φοβάται. Είμαι τρίτη και 13, ξέρω αν μετράει αυτό. Δεν περίμενα ποτέ ότι στο GNTM, όταν έβλεπα αυτές τις φιλίες, λέγα σιγά τώρα τη φιλία. Και πραγματικά, εμείς με τον Κωνσταντίνο και την Αγάπη έχουμε κανονίσει για ολόκληρη τη ζωή μας. Πολύ άσχημη μέρα. Φεύγει η Μαρία. Είναι η κολλητή μου μέσα στο παιχνίδι μαζί με τον Κωνσταντίνο και δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς αυτή. Έκλαιγα με μαύρο δάκρυ, δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή. Τώρα έχω ρεμίσει λίγο.
Αλλά θα μου λείψει πάρα πολύ. Έκλαιγες. Εννοείται πως έκλαιγα. Η Μαρία είναι καρακολουθή. Εδώ μέσα είμαστε αυτοκόλλητοι. Εγώ, η Μαρία και η Αγάπη. Η Μαρία έχει τη φήμη. Ποια φήμη? Είναι αποδεδειγμένο. Είναι η πιο γκαντέμο που υπάρχει σε όλο το GNTM. Όπου και να πάει, κάτι συμβαίνει. Κάτσε να κάνει τα μαλλιά της. Ξαφνικά η μόνη μπρίζα που δεν δούλευε και ήταν καταστραμμένη ήταν η δική της. Έχει γκρεμιστεί 5.000 φορές. Αν θυμιστούμε, στο διάδρομο έκοψε τα δαχτυλά της. Έχει γκρεμιστεί, έχει χτυπήσει το πόδι στη γυμναστική. Έχει ό,τι θέλει, θα του πάθει η Μαρία. Η Κυβέλη μόνη της στο σπίτι, πώς λειτουργεί τις τελευταίες μέρες? Οι πράξεις της την έχουν φέρει σε αυτό το δρόμο. Δοκίμασε που την είδα να είναι πολύ στενοχωρημένη. Ένιωσε πολύ άσχημα που ήταν μόνη της και το παίρναγε όλο αυτό το κονέξιο με τη μαμά της μόνη της. Και εννοείται ήταν ανθρώπινο, νομίζω, και άλλα παιδιά. Πήγαμε, ζητώσαμε μια αγκαλιά, άσχετα με το τι έχει γίνει πραγματικά. Ειδικά και την ημέρα δεν με ενδιαφέρε τίποτα την πίφτη τη σπίτια. Επιφυλακτικά εννοείται με την Κυβέλη όσον αφορά τι μοιραζόμαστε, αλλά εντάξει. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, αν χρειάζεται κάτι, θέλουμε, δεν θέλουμε, ζούμε μαζί, είμαστε εδώ. Πώς ήταν το σετ, η δοκιμασία αυτής της εβδομάδας? Ήρθε ο φίλος σου? Ήρθε ο Φίλιππος σε αυτή τη εβδομάδα, δεν το περίμενα καθόλου. Έκλαιγα όλη την ώρα. Με συγκίνησε πολύ που ήρθε ο Φίλιππος, γιατί ξέρω ότι δεν ήθελε καθόλου να έρθει και ούτε έχει πει ότι και να γίνει στο παιχνίδι, ούτε θέλω πρωινάδικα, ούτε θέλω τίποτα να με παίρνουν. Δεν θέλω να έρθω, καμία σχέση, αλλά σε υποστηρίζω. Σημαίνει πολλά για μένα που ήρθε και να μου το δει. Και μόνο που ήρθε, δηλαδή, ξέρω πόσο πολύ με υποστηρίζει. Άστε, εννοείται με πόσο πρέπει. Ναι, υπέρβαση τελείως. Μαρία, ευχήθηκε σε κάποιο παιδί μέσα στο GNTM τώρα που έφυγε, εχθέ. Καλή τύχη. Δεν ευχήθηκα σε κανέναν καλή τύχη. Στην Κυβέλη έπρεπε. Σε ποιον θα ήθελε να ευχηθεί καλή τύχη? Να ξέρουμε και τον περιμένει. Σε κανέναν. Είμαι λίγο σπαστικά και ώρες φορές δηλαδή μπορεί να γίνουν τα πάντα, να νευριάσω να πω να πω και μετά να λέω εντάξει δεν πειράζει, όλοι να είμαστε καλά. Εγώ που περιγραφείς δεν θα σου πω ότι είστε καντέμο. Απλά είστε λίγο πρόσεκτη. Όχι, είμαι καντέμο. Δεν πρόσεκτη, σου λέει εδώ χαλάμε μέχρι την πρίζα. Καλή μας εδώ, είμαι. Ούτε καλή τύχη. Τώρα ξεκινήσαμε. Δεν θα πω σε κανέναν. Όχι, και σε συμπαθώ. Τι έχει τύχει στη ζωή σου και λες αν πω σε κάποιον καλή τύχη να φοβάται? Θα ξεκινήσω από τα πιο απλά. Όταν πηγαίνουμε να κάνουμε τα μαλλιά μας, για κάποιο λόγο δεν λειτουργούσε η δικιά μου μπρίζα. Ούτε είτε στιέρα. Πήγαινα να βάλουμε φορά ένα ρούχο και ξαφνικά έτσι που καθόμουν απλά όρθια, σκίστηκε, μετά ξανάλαξα. Λέρωσα και το επόμενο ρούχο. Δεν ξέρω πώς. Παιδιά, να το πούμε προς εξία. Δεν είναι. Κάμερα της ηλεκτρική, είμαστε εντάξει. Πάντως, ρε παιδί μου, υπάρχει. Μας είπες και πριν ότι είστε πλέον πολύ αγαπημένοι. Ότι ήσασταν πλέον πολύ αγαπημένοι με τα παιδιά όσο ήσουν μέσα. Αλλά υπάρχει μία που είναι λίγο ξεπαρεού, να το πεις. Λίγο μιλάει με τη φανταστική της φίλη, την Μάρτζη. Να την γνωρίσουμε κάποια στιγμή. Τώρα, να μιλάει με τη φανταστική της φίλη. Παιδιά, εγώ στεναχωριέμαι. Τι γίνεται με την Κυβέλη, ρε Μαρία? Σίγουρα είναι κρίμα και όντως σαν άνθρωπο δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιον μόνο του. Αλλά. Δεν είναι τυχαίο που είναι μόνη της. Δεν μπορεί δηλαδή και οι 8 να έχουμε εμείς το θέμα. Θεωρώ ότι η Κυβέλη σε πολλά πράγματα φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή, έλεγα πολλές φορές προσπαθούσα να δικαιολογήσω και να πω: ξέρεις κάτι. Είναι ο χαρακτήρας της, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι διαφορετική. Αλλά ας πούμε αυτό με τον Κωνσταντίνο που το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είχε πει ότι Κωνσταντίνα, δεν θα σου δώσω το τσαβατά, γιατί ξέρω ότι δεν είσαι καλά τελευταία. Και δεν θέλω να σε κάνω χειρότερα. Και, πάει και, και μετά μας λέει η Ειρήνη ότι είπε ότι θα το δώσω στον Κωνσταντίνο για να τον κάνω χώμα. Τώρα από αυτό, τι συμπέρασμα να βγάλω εγώ? Και πώς να δικαιολογήσω κάποια πράγματα? Να σε ρωτήσω είναι κάτι. Σούπα, μου πες, και μετά, πώς. Λέω μπορεί απλά η Ειρήνη το είπε έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά πώς φαίνεται ότι 2 λεπτά πρωτού τη δοκιμασία λέει στον Κωνσταντίνο, θα σου δώσω το τσαβατάζο. Οπότε κάπως συνδέονται όλα μαζί. Ναι, είναι όλα τυχαία. Εγώ παρακολουθώντας τόσο καιρό την Κυβέλη, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, αν είναι πραγματικά έτσι ή αν έχει στρατηγική. Και χθες με αυτό το επεισόδιο κατάλαβα πόσο καλά διαβασμένη είναι. Γιατί το να έρχεσαι και να φέρνεις πάλι στο προσκήνιο τη Μάρτζη, η οποία Μάρτζη είναι φίλη κολλητή του Έντουαρτ, και ξαφνικά την χρησιμοποιείς, φαίνεται πάρα πολύ καλά διαβασμένη. Είναι σαν να έχει έρθει εκεί πέρα με στρατηγική και χειρίζεται, προσπαθεί να χειριστεί το παιχνίδι για να φτάσει στο τελικό. Έχει στρατηγική, πιστεύεις, η Κυβέλη? Σίγουρα έχει στρατηγική και το λέει και η ίδια, ότι εγώ ήρθα για να νικήσω και ότι δεν με νοιάζει που είμαι μόνη μου. Θέλω τη μοναξία μου. Είναι αρέσει κακό η μοναξία. Αυτό. Κακό. Εγώ δεν θα το. Σαν Μαρία, δεν μου αρέσει προσωπικά να βλέπω κάποιον άνθρωπο μόνο του. Όχι, όχι. Αλλά... Είναι κακό, λέω, που μπήκε ένας άνθρωπος σε ένα παιχνίδι για να κερδίσει. Ναι, είναι διαγωνισμός. Σίγουρα δεν είναι κακό. Αλλά απλά δεν μπορείς να τα μηδενίζεις όλα.
Okay, ναι, θες να κερδίσεις. Δεκτό. Ήρθες σε ένα διαγωνισμό, αλλά δεν μπορείς να τα πατάς όλα και να λες εντάξει. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Θα κερδίσω. Λίγο πιο θα κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα, γιατί εντάξει, είμαι και λίγο εκτός χορού, δεν είμαι μέσα στο σπίτι του GNTM. Έγινε αυτό με τον Κωνσταντίνο, που πάνε και πόσο, πάει ναι, και πόσο ναι. καιρός, έτσι, δηλαδή εντάξει. Μας έχει στιγματίσει λίγο. Και το φέρνουμε συνέχεια στο προσκήνιο. Εν πάση περιπτώσει, πες ότι το ξαναφέρνουμε. Ναι. Που είναι λάθος, κατ' εμέ. Και έγινε αυτό. Και έρχεται η Ειρήνη και σας λέει ότι αυτό μου πεμένε εκεί, Βέλ. Ήσασταν μπροστά. Το έχετε τσεκάρει ότι είναι. Δεν σου λέω ότι η Ειρήνη λέει ψέματα, αλλά είναι λίγο. Μου είπε, σου είπα, του είπα, τη είπα. Ξεκάθαρο. Μπορεί οποιοδήποτε να πει οτιδήποτε και να μην ισχύει και να ξεκινήσουν, να ξεκινήσουν σε λίγο να μαλώνουμε. Αλλά από τη στιγμή που βλέπω ότι όντως θα δίνει το δισαβαντάζ και ήμουν μπροστά την προηγούμενη μέρα και είχε πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να είσαι έτσι, δεν θέλω να σε δώσω αυτή την κατάσταση και μετά το δίνεις, κάπως επιβεβαιώνω αυτά που έχω ακούσει. Μάλιστα. Από την άλλη, είχατε έρθει τόσο κοντά, δηλαδή η Κυβέλη είχε έρθει τόσο κοντά με τον Κωνσταντίνο για να το πάρετε και τόσο βαριά. Νομίζω για ένα διάστημα, για λίγες μέρες, ήταν πολύ κοντά. Ένα διάστημα ήμασταν πάρα πολύ κοντά και εγώ μίλησα πάρα πολύ με την Κυβέλη. Και όντως ήμασταν μια χαρά, απλά έχει το χαρακτήρα που έχει. Τώρα, εσύ πώς την άφησες την Κυβέλη μέσα στο σπίτι, δηλαδή δώσε μας μια εικόνα. Όταν λέει ότι είναι μόνη της, είναι κυριολεκτικά μόνη της, δεν της λέτε ούτε μια καλημέρα. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ένα καλημέρα, αλλά έτσι, πραγματικά δεν την βλέπω. Επειδή μου έλεγε καλημέρα, ή έλεγε καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι και χοντρός μου, αλλά. Καλημέρα, Κυβέλη μου. Εγώ είσαι. Ήταν πραγματικά μόνη της. Δηλαδή, δεν είχαμε καμία επικοινωνία, ήταν όλη μέρα στο δωμάτιό της. Δεν τη βλέπαμε καθόλου. Άρα δεν κάνει και ίδια καμία προσπάθεια για να λύσει το θέμα. Μα το είπε ότι εμένα μου αρέσει η μοναξιά μου. Είναι με τη Μάρτζη. Είναι με τη Μάρτζη, έχει παρέα. Τώρα, είναι με τη Μάρτζη. Φανταστική. Αυτό δεν το θέλει η ίδια. Εντάξει, οκ, δεκτό. Μάλιστα. Είμαι κι εγώ μαζί τη. Κι εγώ Τάσο μου, κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο μέρος από τα backstage που είχαμε από το χθεσινό επεισόδιο του GNTM. Γιατί ο Αγκαίος θέλει να στείλει μέσα του breakfast ένα μήνυμα στην Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου. Πώς βλέπουν τα υπόλοιπα παιδιά τη μοναξιά της Κυβέλης και ο Στυλιανός επιτέλους αποκαλύπτει την τεράστια στρατηγική του. Τι κερδίσαμε σήμερα? Σήμερα πήραμε επιτέλους αυτή την καλύτερη λήψη που την κυνηγά από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο σετ. Μου φαίνεται πολύ περίεργο που πήρα σε αυτό το concept την καλύτερη λήψη. Μπορεί να φταίει η μάνα μου που μου έδωσε το motivation εκείνη τη στιγμή, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά σκάει η μάνα μου εκεί πέρα, σοκ τα πάντα, αλλά συνέχισα. Μου είπε πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά η μάνα μου, σκληρή ρωσίδα, οπότε θέλει να δώσει τα πάντα. Έπρεπε να έρθει η μάνα μου στο GNT για να πάρω καλύτερη λήψη, φαντάσου. Εννοείται πως αφιερώνω αυτή τη λήψη στη μάνα μου και στην Ισμήνη. Γιατί στην Ισμήνη? Γιατί στην αποχώρησή μου είχε πει ότι είμαι παρατήρητης, οπότε πάρτο. Με τα παιδιά, τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει να δενόμαστε λίγο, να κάνουμε λίγο παραπάνω παρέα. Υπήρξαν μερικές φλόγες, ας πούμε, όπως ο Ντίνος και η Κυβέλη, που βάζαν λόγια πάνω κάτω στις παρέες. Οπότε με το που τα ξεκαθαρίσαμε, τα βρήκαμε και έχουμε μια καλή συμβίωση με στο σπίτι. Πολύ μοναξιά έπεσε για την Κυβέλη. Νιώθω πολύ άσχημα που είναι μόνη της, απλά πραγματικά το έχω πει κιόλας. Να ράξω να πιω ένα καφέ με την Κυβέλη, απλά μετά από ό,τι έχει γίνει, δεν νιώθω εγώ καλά να βγω μαζί με την Κυβέλη και να της πω κάτι παραπάνω, ας πούμε. Σου φαίνεται ότι θα είναι fake και από την πλευρά σου, ας πούμε? Ναι ρε φίλε, από τη στιγμή που νιώθω ότι νιώθω, δεν νιώθω καλά ο ίδιος με τον εαυτό μου να πάω να ξέρεις να πιάσω την κουβέντα. Νιώθω απογοήτευση ρε φίλε, γενικότερα και για τον Ντίνο και για την Κυβέλη, γιατί άμα ισχύουν όλα αυτά που έχουν κάνει, είναι σαν μας δείχνουν ότι αντί να ανεβάσουν τους εαυτούς τους για να πετύχουν κάτι, προτιμούν να κατεβάσουν τους άλλους για να ανέβουν αυτοί. Ειρήνη μου, bottom 3 για πρώτη φορά δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια. Δεν σας έχω συνηθίσει και ούτε θα σας συνηθίσω. Μία φορά έγινε και τέλος. Ξεχάστε το. Τι πήγε λάθος αυτή την εβδομάδα? Με να μ' άρεσε η φωτογραφία μου. Δεν ξέρω γιατί δεν τους άρεσε και δεν τους έβγαζε το συνέστημα. Μετά την αποχώρηση του Ντίνου, έχει αλλάξει κάπως η διάθεση, η κατάσταση στο σπίτι? Η Κυβέλη είναι μόνη της. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό. Πες ότι δεν προσεγγίζει και πάμε εμείς. Τι λέμε, τι συζητάμε για τον καιρό? Για σένα δεν είναι λίγο άβολο να τη βλέπεις μόνη της μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει κάποιον άνθρωπο να πει μια κουβέντα? Για μένα είναι άβολο και πάρα πολλές φορές έχω πει στα παιδιά ότι στεναχωριέμαι που το βλέπω αυτό. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος που θα πάει να την προσεγγίσει. Πρώτον, τι θα πούμε. Δεύτερον, νιώθω άβολα. Τι γίνεται με την περίπτωσή σου? Αγαπημένη θέση των bottom, νομίζω θα το πάω μέχρι το τέλος. Έχεις καταλάβει ότι το αντίστροφο πρέπει να κάνεις, πόσο σε έχουν μπερδέψει οι κανονισμοί? Είναι μια στρατηγική για να μην παίρνουν στα σοβαρά, να μην παίρνουν τη σαβαντάς. Αφού θεωρούν ότι με θεωρούν αδύναμο παίχτη, να πηγαίνω προς το τέλος και σιγά σιγά να φτάσω στην τριάδα. Είναι μια τέλεια στρατηγική. Σου λείπει ο Ντίνος, πού φύγε? Ποιος Ντίνος? Ο Ντίνος που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα.
Δεν μου έχει λείψει ο Ντίνος, η αλήθεια είναι. Τώρα όμως είναι πολύ συγκεντρωμένο στα bottom. Πρέπει να συνεχίσει η στρατηγική. Οπότε δεν έχω χρόνο να σκεφτώ για τον Ντίνο. Στόχος είναι να φτάνω προτελευταίος και όταν φτάσω στο τέλος, να μην είμαι προτελευταίος, να πάω πρώτο. Και εμάς δεν μας έχει λείψει ο Ντίνος, γιατί τον είχαμε χθες εδώ. Οπότε δεν μας... Εσάς σας έλειψε? Περίεργο. Πολύ περίεργο. Με τον Ντίνο να θυμίσουμε ότι έκανα πάρα πολύ παρέα στην αρχή. Κάναμε πάρα πολύ παρέα και όντως θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι, δεν ξέρω αν είναι αφελής να τα κάνει επίτηδες, αλλά γενικά λέει κάποια πράγματα στην κάμερα. Μετά πίσω λέει συγγνώμη. Ως μέσα στη Λιανό συγκεκριμένα είχε πει ότι συγγνώμη που είπα όλα αυτά, το ένα και το άλλο. Και μετά βλέπω ξανά τις δηλώσεις του και ξανά το ίδιο πράγμα και μετά ξανά συγγνώμη. Μερικές φορές δεν ξέρω, δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα, δεν τα σκέφτεται και το λέω και στον ίδιο ότι μπροστά στην κάμερα γιατί είσαι έτσι. Άρα δηλαδή είναι ένας άλλος, ένας τέτοιος άνθρωπος. Είναι ένας άλλος μπροστά στην κάμερα και ένας άλλος από πίσω. Θεωρώ ότι πίσω από την κάμερα είναι πολύ καλύτερος από αυτά που λέει και έτσι πώς εκφράζεται μπροστά στην κάμερα. Δηλαδή μετά την κουβέντα που ήρθε και σας έπιασε και σας είπε ότι με ενοχλεί αυτό που κάνει ο Στυλιανός ή τέλος πάντων όλη η συμπεριφορά, ήρθε και ζήτησε συγγνώμη. Θυμάμαι δύο και όλες φορές τρεις έχει πιάσει το Στυλιανό, του πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι έτσι τα πράγματα και κάπως συγγνώμη και θέλω να με συγχωρήσεις. Και μετά ξανά στην κάμερα τα ίδια και του λέω Ρεντινό, κατά βάθος, εφόσον δεν είσαι έτσι, γιατί να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχες αποκαλύψεις εντωμεταξύ έχω δει ότι κάνει και Κυβέλη. Δηλαδή πήγε ας πούμε χθες στην κάμερα και αποκάλυψε ας πούμε τα ζευγάρια στο σπίτι χωρίς να τη ρωτήσουνε. Αυτό που με πείραξε περισσότερο με την Κυβέλη ήταν αυτό ακριβώς, γιατί εγώ όταν έφυγα της είχα πει ότι okay, δεν συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά είμαστε άνθρωποι, θέλω να σε χαιρετήσω, να είσαι καλά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να μην ταιριάζουμε, ρε παιδί. Και ξαφνικά με το που βλέπω ότι αποκαλύπτει τα ζευγάρια, είμαι σε φάση. Εντάξει, τώρα τι κάνεις. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, το δικό σου, γιατί δεν το λες και εκθέτεις. Υπήρξε κι άλλο ζευγάρι, δηλαδή. Δεν θα ήθελα να φερθώ, δεν θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα. Δεν θέλω να φερθώ με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσε να μιλήσει η Κυβέλη για αυτό το πράγμα. Εννοείς για τη σχέση της μάλλον με τον Ντίνο. Βέβαια, αυτό δεν λες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορείς να εκθέτεις δύο ζευγάρια. Το Στυλιανό με την Όλγα και την Ειρήνη με τον Απόλλο. Είναι πολύ άσχημο. Ναι, άμα είναι να το κάνεις, κάντο και για τα τρία ζευγάρια. Πες και για τον εαυτό σου. Θα ξεκινήσει να λέμε ολονό, τι κάνει ο καθένας, δεν το θεωρώ σωστό. Αν θα έχουν κι άλλοι που κάνουν κι άλλα. Όχι, δεν είναι. Όχι, άλλα. Όχι, όχι. Αλλά εντάξει, δεν είναι ωραίο, δεν ξέρω. Αυτό ήταν που λέω. 46, οκ. Άρα δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα από τον τρόπο που μας τα λες, υπήρχαν τα ζευγάρια αρκετό καιρό και τώρα μας το αποκάλυψε η Κυβέλη και δεν έπρεπε να το κάνει. Για να αποκαλύψει κάτι, είναι κάτι πολύ προσωπικό. Εσένα, γιατί σε καίει τόσο πολύ να αποκαλύψει τα ζευγάρια? Θα σου άρεσε να σου το κάνανε, ή θα σου άρεσε να έχει κάτι προσωπικό και να βγαίνω εγώ στην κάμερα και ξέρει ότι η Κυβέλη κάνει αυτό και αυτό. Είπε ψέματα χθες. Δεν έχει σημασία αν είπε ψέματα. Α, δεν είπε. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι. Δεν έχει καθόλου σημασία αν είπε ψέματα. Το θέμα είναι. Το τι είπε. Ναι, αν ο σκοπός που το έκανε είναι για να τραβήξει την προσοχή. Γιατί αν είναι αυτός ο τρόπος που έχει βρει ουσιαστικά να βρίσκεται στο επίκεντρο και να ασχολούνται όλοι μαζί της, τον αποκαλύπτει, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα που δεν θα έπρεπε, δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σωστό. Και να σημειώσω λίγο κάτι, να συμπληρώσω. Ξεκίνησε από την Όλγα αυτό. Από το παιχνίδι Θάρρος ή Αλήθεια που ρωτήθηκε αν υπάρχουν ζευγάρια και είπε υπάρχουν. Και εγώ μπορώ να λέω ότι υπάρχουν, είμαστε όλοι ζευγάρια. Αλλά δεν θα βγω ποτέ να πω ονόματα. Ναπολέον, με την Κυβέλη, ας πούμε, η Κυβέλη με το. Δεν θα βγαίνα. Πάντως με την Όλγα και το Στυλιανό κάτι έχουμε καταλάβει. Ρε παιδί μου, για τα τελευταία επεισόδια τη βλέπουμε πιο κοντά στο σπίτι. Δεν είναι ωραία. Τα ζευγάρι μου αρέσουν πάρα πολύ. Το Ναπολέοντα με την Ειρήνη ποτέ δεν το έχουμε ακούσει. Πώς το κρύβουν τόσο καλά? Είναι φίλοι. Είναι φίλοι. Είναι πολύ φίλοι, απλά δεν ξέρουμε ότι είναι και ζευγάρι. Κάνουν πολύ παρέα. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και να λέει ότι θέλει. Εντάξει, είδαμε τον Στυλιανό να μιλάει στην κάμερα με αγκαλιά του να έχει την Όλγα. Η Κυβέλη μας φταίει τώρα. Θα δείτε συνέχεια. Ο Γιώργος Καράβας. Θα δείτε συνέχεια. Μαρία, με ποιον τα είχες, λέγε. Εγώ. Εσύ είχες έρθει κοντά με κανέναν. Εγώ με τον Κωνσταντίνο και την Αγάπη. Τους ζούσαμε μόνοι μας. Περνούσαμε καλά. Ασχολούμαστε με τα φώτα, με τον ουρανό. Καμία σχέση. Φαντάζομαι ότι είναι δύο παιδιά που θέλεις να συνεχίσεις να έχεις τη ζωή σου, έτσι. Δεν το συζητάω. Πάρα πολύ. Η αγαπημένη σου δοκιμασία από όλες όσες έζησες. Το άλογο. Ποιο? Αυτή με το άλογο. Με το άλογο, Ήτανε τόσο ωραία. Ήτανε μου άρεσε και όλες τις φωτογραφίες μου άρεσε. Ήταν από τις φορές που λέω ότι δεν υπάρχει κάποια άσχημη φωτογραφία.
Δηλαδή, για να καταλάβει πόσο πολύ μα άρεσε, θέλαμε τόσο πολύ να την κάνουμε κι εμεί και η αρχισυντάκτρια δεν μα επέτρεπε καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να φέρουμε το άλογο. Δεν μπορούσαμε να είχαμε ένα θέμα. Λοιπόν, Μαράκη, δεν σε χαιρετάμε. Μένει εδώ μαζί μα, γιατί έχουμε μια υπέροχη δοκιμασία, όπω καταλαβαίνει, και ετοιμάζω να βαθμολογήσει και να δώσουμε και το τσαβαντάζ, λέμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε. Να δούμε ποιο κέρδισε την προηγούμενη δοκιμασία για να το δώσει. Ο Γιώργο κέρδισε. Τσαβαντάζ, αυτό το γλυκό αγόρι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Πείτε, έχουμε το break, θα σκεφτώ. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την Άση Μπίλιου.